Κυρίε και κύριοι, αγαπητέ φίλε και φίλοι, καλημέρα σα και καλή μα χρονιά. Μαζί σα και σήμερα η Χριστιανά Καραμανλή, η ψηφιακή εκπρόσωπο τύπου του Χρήκε, στο πρώτο δελτίο τη ψηφιακή σα ενημέρωση για το νέο έτο 2024. Το νέο λοιπόν χρόνο θα ξεκινήσω την ενημέρωσή σα με το πιο φλέγον από τα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, που δεν είναι άλλο από την αυθαιρεσία και τι πάσεις φύση ασυλίε που απολαμβάνει στην Ελλάδα το τραπεζικό σύστημα και οι δορυφόροι του, δηλαδή οι τράπεζε, οι servicers και τα ξένα funds, που μέσα από πρωτοφανεί μεθοδεύσει βρέθηκαν να κρατούν πλέον στα χέρια του περισσότερα από 80 δισευρώ ιδιωτικού χρέου ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το ζήτημα λοιπόν στο οποίο θα αναφερθώ σήμερα είναι η πρωτοφανή φορολογική παραβατικότητα των αόρατων φάντζ από την Ιρλανδία των φαντς που εκμεταλλευόμενα τις προκλητικές νομοθετικές διατάξεις για την κυριολεκτικά offshore φορολογική ασυλία των μεταβιβάσεων των δανείων μας από τις τράπεζες με την ανοχή της πολιτείας και των φορολογικών αρχών μεθόδευσαν την ολοκλήρωση των συμβάσεων μεταβίβασης των τίτλοποιημένων δανείων μας και την εγγραφή τους στο ενεχειροφυλακείο χωρίς να διαθέτουν ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου όπως απαιτεί η ελληνική νομοθεσία για όλα τα αλλοδαπά, φυσικά και νομικά πρόσωπα που προβαίνουν σε πάσης φύσης αγοραπολισίες στην Ελλάδα οι οποίες χρίζουν μεταγραφή μεταγραφή σε δημόσιο μητρό, όπω για παράδειγμα η αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, οι ελληνικέ τράπεζε και τα ξένα φαντ υπέγραψαν και μετέγραψαν στο ενεχειροφυλακείο συμβάσει μεταβίβαση τιτλοποιημένων δανείων 80 περίπου δισευρώ, χωρί όμω τα ξένα αυτά φαντ να έχουν προηγουμένω λάβει από τι ελληνικέ φορολογικέ αρχέ ελληνικού αριθμού φορολογικού μητρώου, όπω απαιτείται από την ελληνική φορολογική νομοθεσία σε όλε τι αντίστοιχε περιπτώσει. Μιλάμε δηλαδή για ένα νέο φορολογικό σκάνδαλο τουλάχιστον 80 δις ευρώ, το οποίο αθροιζόμενο στα 50 τουλάχιστον δις της προκλητικής φοροαποφυγής των 14 φοροαπαλλαγών του νόμου 356 του 2003 και στα 18 δις της αναβαλόμενης φορολογίας ξεπερνά στο σύνολό του τα 150 δις ευρώ. Έτσι λοιπόν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μετά τα 200 περίπου δις ευρώ δημόσιων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων που κόστησε η μέχρι σήμερα διάσωσή του, κατάφερε για μια ακόμη φορά να παρακάμψει τους ελέγχους των αρμόδιων ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών, πετυχαίνοντας να μεταγράψει στο ενεχειροφυλακείο συμβάσεις μεταβίβασης τιτλοποιημένων δανείων συνολικού ποσού 80 περίπου δις ευρώ, χωρίς τα αλλοδαπά αντισυμβαλόμενα νομικά πρόσωπα στις συγκεκριμένε αυτές συμβάσεις να διαθέτουν ελληνικό αριθμό φορολογικού Μητρώου. Με το κατόρθωμα αυτό να είναι κυριολεκτικά μοναδικό, την στιγμή που στην Ελλάδα είναι πλέον υποχρεωτική η απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου ακόμη και στα ανήλικα παιδιά, και ενώ δεν νοείται ούτε μεταβίβαση δικύκλου, ακόμη και για ευτελή ποσά μικρότερα των χιλίων ευρώ, χωρί ο Έλληνα ή ο Αλοδαπό αγοραστή να διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου. Και με το αστειότερο όλων, σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου, να είναι ότι οι ελληνικέ φορολογικέ αρχέ, στο πλαίσιο τη πάταξη τη φοροδιαφυγή και του ξεπλήματο του μαύρου χρήματο, έχουν στοχοποιήσει όλε τι συναλλαγέ φυσικών και νομικών προσώπων που εδρεύουν στι λεγόμενε χώρε offshore, με την Ιρλανδία να φιγουράρει στι πρώτε θέσει τη σχετική λίστα. Δοθήσει λοιπόν τη ευκαιρία, ρωτάμε από αυτό το βήμα την ΑΔΕ, αν οι σχετικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν και τι καταγγελόμενε συμβάσει μεταβίβαση των ελληνικών τιτλοποιημένων δανείων στα Ιρλανδικά. Funds. Και ρωτάμε επίσης πώς κατέστη δυνατή η μεταγραφή 80 ολόκληρων δί αντιστοίχων συμβάσεων στο ενεχειροφυλακείο χωρίς οι αντισυμβαλόμενοι αλλοδαποί αγοραστές να διαθέτουν ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου. Ποιο μαγικό αόρατο χέρι μετέγραψε αυτές τις συμβάσει. Επειδή λοιπόν το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα του Ευρωπαίου φορολογούμενου, εξουσιοδοτήθηκα να το καταγγείλω σε όλε τι αρμόδιε εθνικέ και ευρωπαϊκέ αρχέ, με πρώτη την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που εδρεύει πλέον και στην Αθήνα. Είμαι η Χριστιανά Καραμανλή και μόλι ολοκληρώθηκε η σημερινή σα ενημέρωση τύπου. Όπω πιστεύω ότι ήδη καταλάβατε, μετά του αναγκαίου καθοσπρεπισμού τη πρώτη γνωριμίας μα και των απαραίτητων συστάσεων, το νέο έτο ξεκινά με το σκληρό ροκ τη πραγματική δουλειά για την οποία δημιουργήθηκα στον ψηφιακό κόσμο τη τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι να τα ξαναπούμε, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με φίλου και συνεργάτε και μείνετε συντονισμένοι.